Το θέμα του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και η αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Ηπείρου απασχόλησε την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Το θέμα ανέδειξε με ερώτησή του ο επικεφαλής της παράταξης Αρτινών Όραμα, Παύλος Στασινός, ζητώντας από τον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη να ενημερώσει το Σώμα για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν, απαντώντας ο Δήμαρχος στο σχετικό ερώτημα. Ξεκίνησε καταρχήν με το αίτημα του Δήμου Αρταίων προς την περιφέρεια για την ένταξη του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Πολύ σημαντικό θα έλεγα αυτό. Το θέμα με την υποστολή Καθεμάνη. Και θέλω λίγο να το δούμε από την αρχή αυτά και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια έγγραφα, γιατί πρέπει να τα διαβάσουμε όλα και να ακούσουμε εδώ στο μικρόφωνο. Υπάρχει στο ΕΣΠΑ ένα εργαλείο της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στα Γιάννενα. Αυτά τα έργα τα οποία εντάχθηκαν αυτή τη στιγμή με βάση το όριο του πληθυσμού που ενδεικτικά αναφέρεται στο ΕΣΠΑ, βάζουν ένα όριο πληθυσμού ενδεικτικά 70.000 κατοίκους. 70.000 κατοίκους, ο μοναδικός δήμος ο οποίος καλύπτει αυτό είναι ο Δήμος Ιαννητών. Και βάλανε, συντάξτε ένα σχέδιο, το έχω εδώ μπροστά μου, το οποίο έχουν βάλει έργα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και εξειδικεύτηκαν από το ΠΕΠ Ηπείρου 30,7 εκατομμύρια ευρώ στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης. Και τι έκανε αυτά για την πόλη των Ιαννητών. Αποκατάσταση Οθωμανικών Λουτρών, ανάδειξη Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων, ανάδειξη Οθωμανικής Βιβλιοθήκης 2,5 εκατομμύρια. Ενεργειακή αναβάθμιση και επαβή και μετατροπή του σε ευφυές κτίριο 2 εκατομμύρια. Οδικός άξονας πανεπιρωτικό στάδιο Κόμβος Βογιάνο, ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου οδός Νιάρχου 15 εκατομμύρια. Δημιουργία κέντρου για το παιδί, και εμείς έχουμε δουλειά στην Άρτα, ένα 300. Και τι λέμε εμείς, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνεται μόνο στο Δήμο Ιαννητών. Το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013 είχε τις τέσσερις πόλεις της Ηπείρου, του ΟΣΑ. Έτσι. Άρα, για να φτάσουμε στις επιστολές, θα διαβάσουμε την πρώτη επιστολή, η οποία έχει το σύμβολο εταιρικής σχέσης 2014-2020, που εγκρίθηκε το Μάιο του 2014, όπου αναφέρει σελίδα 170 κατευθύνσεις για το πλήθος των στρατηγιών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια, λέει ότι μέχρι της έκδοσης ειδικών οδηγιών και κατευθύνσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης θα εξεταστεί ενδεικτικά η κάλυψη με στρατηγικές βιώσιμες αστικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων που έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων. Ενδεικτικά. Και εμείς λέμε στην σειρά εγγράφων, ζητούσαμε προς την περιφέρεια Ηπείρου επανειλημμένα να ενταχθεί ο Δήμος Αρταίων στο πρόγραμμα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ζητούσαμε συνέχεια επανειλημμένο αυτό. Απάντησε η υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, Διαχειριστική Αρχή 22 Απριλίου του 2015 και λέει ο Δήμος Αρταίων λόγω της πληθυσμιακής του κάλυψης, όριο μεγαλύτερο των 70.000 κατοίκων, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ελόγω πρόγραμμα. Και σε επικοινωνία που είχαμε με τη Διαχειριστική Αρχή είπε ότι ναι, μεν δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αλλά για το Δήμο Ιαννητών θα δοθεί πολύ λίγα χρήματα, όχι σε καμία περίπτωση τα 30 εκατομμύρια τα 80 που είναι το πρόγραμμα. Με το παρόν έγγραφο και με την αρρύθμιση 69 του 2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και δικαιωμάτων υποβάλλουμε εκ νέου σχετικό αίτημα αξιολόγηση δυνατότητας αξιοποίησης από την πόλη της Σάρδας του εργαλείου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου και το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Ηπείρου με 43.000 κατοίκους, το οποίο στηρίζεται πλήρως και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας. Ετούμαστε από την περιφέρεια Ηπείρου και τους αρμοδίους φορείς και επιτροπές την τροποποίηση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 που αναμένεται στο προσεχές διάστημα, την Παρασκευή έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης στα Γιάννενα, την Τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης, με τη συμμετοχή και του Δήμου Αρταίων ως δικαιούχου Δήμου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό εργαλείο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Σε επιστολή της Περιφέρειας προς το Δήμο Αρταίων γίνεται λόγος για πρόκριση έργων στην παιδινή Άρτα που σχετίζονται με αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικούς καθαρισμούς. Τα αιτήματα που υποβάλλεται στην παρούσα φάση δεν μπορούν να εξεταστούν καθώς και πέρα της μη διαθεσιμότητας πόρων, τροποποίησης τους εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο στάδιο της αξιολόγησης του και σύμφωνα με τις προτάσεις του αξιολογητή. Υπάρχει η επιστολή του κ. Καχρημάνη, η οποία αν και απαντάει στις 17 Δεκάτου του 2017 προς το Δήμο Αρταίων και με κοινοποίηση όλες αυτές που στείλαμε εμείς δεν τη λάβαμε. Σε άλλους Δήμους επιλέχθηκαν άλλα έργα και ειδικά για την παιδινή Άρτα προκρίθηκε σοβαρότερη παρέμβαση ένταξη αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών, των οποίων ο συνολικός προπολογισμός υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Έργα για το οποίο ο Δήμος Ιαννητών αναζητά σήμερα χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Πέραν αυτών, πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει δεσμευτεί επίσης το ποσό των 25 εκατομμύριων ευρώ για την οδική σύνδεση της Ιωνίας Οδού με τη γέφυρα Καλογύρου, έργο που σημαντικό εκτιμούμε για το Δήμο Αρταίων και την ευρύτερη περιοχή. Τα αιτήματα που κατά καιρούς υποβάλλεται στην παρούσα φάση δεν μπορούν να εξεταστούν καθώς πέρα της μη διαθεσιμότητας πόρων
τροποποίηση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο στάδιο της αξιολόγησής του και σύμφωνα με τις προτάσεις του αξιολογητή. Κατακλείδη, και με την παρούσα σας ενημερώνω ότι η πλευρά μας δεν πρόκειται να υπάρξει μελλοντική άλλη αλληλογραφία, καθώς θεωρούμε ότι το θέμα έχει εξαντληθεί και καλυφθεί ήδη. Ο Δήμος Αρτέων, δίνοντας συνέχεια, απέστειλε εκ νέου επιστολή στην περιφέρεια Ηπείρου, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τη διεκδίκηση για τον τόπο και τους δημότες του, στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης και ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου. Ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε τη συζήτηση του θέματος με την κοινή επιστολή των Δήμων Αρτέων, Πρεβέζης, Ιγουμενίτσας για την ένταξή του στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Σε συνέχεια της απάντησης του δύο σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής. Σε ό,τι αφορά τη θητεία μου στο γραφείο σας, ως Μάιο του 2014, σας ενημερώνουμε ότι αν και ήμουν μέλος της αρμόδιας επιτροπής για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του επιχειρησιακού προγράμματος Ζήφυρης 2014-20, ουδέποτε κλήθηκα στη συνεδρία της επιτροπής. Στο Δήμο Ανιτών, δεύτερον, το πρόγραμμα ΒΑ, το οποίο εγκρίθηκε από την περιφέρεια Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 80,3 εκατομμύρια ευρώ και για το οποίο εκταμιεύτηκαν ήδη 10,7 εκατομμύρια ευρώ, αφορά σε έργα ανάδειξης και προστασίας μνημείων, ανάπλαση κοινών χρυσοφόρων, οδικά έργα, έργα κοινωνικών δομών, ψηφιακά έργα και άλλα. 3. Σχετικά με την αναφορά στο δύο σχετικό έγγραφο για τα 40 εκατομμύρια ευρώ για έργα βιολογικών καθαρισμών και αποθητευτικών δικτύων, αυτά υλοποιούνται στην ΠΕΑΡΤΑΣ και όχι μόνο στο Δήμο Αρτέων. Συγκεκριμένα, τα έργα που αφορούν στο Δήμο Αρτέων και όχι στην πόλη της Άρτας, γιατί μιλάμε για πόλη το ΒΑ, ανέρχονται στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και δεν δύναται να γίνει σύγκριση των έργων βιολογικών καθαρισμών με τα προαναφερόμενα έργα του ΒΑ, καθώς δεν συγκρίνουμε ομοειδή έργα. 4. Ο Δήμος Αρτέων οριμάζει και επιθυμεί να εντάξει αντίστοιχα έργα ΒΑ, ανάδειξης και προστασίας μνημείων, ανάπλαση κοινών χρυσοφόρων, οδικά έργα, κυκλοφοριακά θέματα, έργα κοινωνικών δομών, ψηφιακά έργα και άλλα που είναι εξαιρετικά αναγκαία για την πόλη της Άρτας. 5. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Αρτέων ήταν ενταγμένος στα σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης περιφέρειας Ηπείρου ΣΑΑ στο ΕΣΠΑ 2007-2013 μαζί με τους κεντρικούς Δήμους των Ομών της περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Ιγουμενίτσας και Δήμος Πρέβεζας. Η περιοχή που είχε εξεταστεί ήταν η περιοχή Τριγώνου δίπλα στο ποτάμι, που λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας του 2012 για τα υδατορέματα δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε έργα, καθώς εμπόδισε την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Αράχτου, που εφάπτεται στην πόλη της Άρτας και εκπονούσε ο Δήμος Αρτέων και δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι που είχαν προϋπολογιστεί για την Άρτα, τα οποία αξιοποιήθηκαν από τους άλλους Δήμους. Ήταν τότε τα 4 εκατομμύρια. Στο προφορικό τότε έτοιμά μας για συμπερίληψη όλης της Άρτας στο ΣΑΑ, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πόροι, η απάντηση ήταν αρνητική και το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ζημία για τους δημότες μας. 6. Στα πλαίσια της δίκης κατανομής των πόρων προς όλες τις περιφερειακές ενότητες, στη βάση των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με το και μεταναφερόμενο στο δύο σχετικό εγγραφό, όλοι οι κεντρικοί δήμοι της περιφέρειας Ηπείρου έχουν ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 7. Σχετικά με την ύπαρξη, με τη μη ύπαρξη μελλοντικής αλληλογραφίας σχετικά με το θέμα από πλευρά σας, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αρτέων θα συνεχίσει τη διεκδίκηση για τον τόπο και τους δημότες του στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης και ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου. Τέλος, αναφέρουμε ότι δεν προσπαθούμε να προκαλούμε εντυπώσεις ούτε να καλλιεργούμε τοπικιστικές αντιθέσεις. Κάτι το οποίο ωστόσο συμβαίνει όταν η περιφέρεια Ηπείρου δίνει τη δυνατότητα αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου ΒΑ μόνο το Δήμο Ανιτών, όταν όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος εντάσσουν περισσότερες από έναν Δήμος. Στην κοινή επιστολή αναγράφεται ότι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας έχουν εντάξει περισσότερους από έναν Δήμο στο στρατηγικό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και δεν εφάρμοσαν το πληθυσμιακό όριο των 70.000 κατοίκων. Τονίζοντας ότι με το αίτημά τους δεν επαιτούν, αλλά απαιτούν και διεκδικούν ίση αντιμετώπιση της περιοχής στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου. Το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας, γιατί ψάξαμε και πήγαμε σε όλα τα υπουργεία, έχουν εντάξει περισσότερους από ένας Δήμος στο στρατηγικό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και δεν εφαρμόστηκε για τις άλλες περιφέρειες ανά την Ελλάδα το όριο των 70.000 κατοίκων και συγκεκριμένα. Η περιφέρεια Αττικής ενέταξε 40 Δήμους. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 13 Δήμους. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 5 Δήμους. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3 Δήμους. Η περιφέρεια Πελοποννήσου 3 Δήμους. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 3 Δήμους. Η περιφέρεια Θεσσαλίας 2 Δήμους. Και μιλάμε για συγκεκριμένα ότι για τη Λάρισα και το Βόλο, δύο πάρα πολύ μεγάλες πόλεις, χρηματοδοτήθηκαμε 26 εκατομμύρια. Το γεγονός ότι η περιφέρεια Ηπείρου ανέταξε μόνο το Δήμο Ανιτών, ο οποίος εκπώνει στρατηγικό για τη βιώσιμη ανάπτυξη με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και από τα οποία πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι θα χορηγηθούν 3.700 από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ηπείρου, παρά το γεγονός ότι μας ενημερώνονταν ότι δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα. Την 69 απόφαση του 2017 πήραμε ομόφωνα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα ανάγκη για την ένταξη του Δήμου Αρτέων στο πρόγραμμα βιώσιμη αστική ανάπτυξη, το οποίο τη στείλαμε.
Ο Δήμαρχος Αρτέων κλείνει την τοποθέτησή του ζητώντας την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών της Ηπείρου και της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των περιοχών της Ηπείρου. Όταν υπάρχει αδικία, πρέπει να το φωνάξουμε όλη αδικία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινή επιστολή που υπογράφω εγώ, ο Δήμαρχος ο Παΐλης Πρέβεζας και ο Δήμαρχος ο Λόλος και πρόεδρος της ΠΕΔ προς τον Περιφερειάρχη, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την Ήπειρο ενιαία. Όχι μόνο όπως το είπαμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή αυτό, όλο ενιαία. Και προκαλούμε τον οποιοδήποτε διάθεσή σας τα έγγραφα, εάν εσείς ή οποιοδήποτε ακτινός, η αντιπολίτευση, οποιοδήποτε θέλει οποιαδήποτε πόλη να παίρνει 80 εκατομμύρια και η Άρτα που έχει ανάγκη η πόλη να μην παίρνει, ας βγει και να το πει. Εγώ φωνάζω, δεν είμαι αρεστός, αλλά θεωρώ ότι φωνάζω και πρέπει για μένα να βγουν και ό,τι περιφερειάρχης Άρτας και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Άρτας, οι οποίοι εκπροσωπούν τον Αρτινό λαό στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους.